θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία με τα εισιτήρια που έχουν κοπεί. Για κάθε μήνα από το 2022 ξεχωριστά. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα και μία σύγκριση με πέρυσι. Σωστά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ιανουάριο και θα δούμε ότι κόπηκαν συνολικά 1.920 εισιτήρια. Αυξημένος αριθμός σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Φεβρουάριο, 2.547. Επίσης αύξηση το Μάρτιο με 7.326, ενώ τον Απρίλιο έχουμε 1.700. Βλέπουμε λίγο, είναι 45.000 το 2022 και 1.700 πέρυσι το 2021. Δηλαδή γίνεται μία σύγκριση αυτή τη στιγμή και βλέπουμε την πολύ μεγάλη διαφορά. 45.000 εισιτήρια μέσα σε 28 περίπου ημέρες, 1.700 πέρυσι. Θα πεις τώρα πέρυσι είχαμε έτσι φουλ πανδημία, περιοριστικά μέτρα, είχαμε ένα διαφορετικό σκηνικό, η κυβέρνηση το είχε δει και λίγο διαφορετικά βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη και των επιδημιολόγων. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, ναι, που αφορά ουσιαστικά σε ολόκληρο το 2021 με 462.404 εισιτήρια, ενώ μέχρι στιγμής για τους 4 πρώτους μήνες του 2022 έχουμε 56.789. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, και βέβαια δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς, αν μέσα σε 4 μήνες έχουμε κόψει 56-57.000 εισιτήρια. Χωρίς έχει η τουριστική περίοδος ξεκινήσει επίσημα. Κάνε έτσι η ροή αυξημένη. Φανταστείτε μέχρι το τέλος του έτους πού θα φτάσει και πού θα αγγίξει το κοντέρ, βέβαια. Τη στιγμή που πέρυσι είχαμε 462.404 εισιτήρια. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε και στη συνέχεια. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Πάμε στην Γνωσό, στον αρχαιολογικό χώρο, να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Είναι αρχιφύλακα στην Γνωσό. Να τον καλησπερίσουμε. Χρόνια πολλά, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ξέρετε, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία τα οποία προκαλούν χαμόγελα. Δημιουργούν έτσι ένα όμορφο σκηνικό και οι προσδοκίες βέβαια δεν ξέρω αν έχουν ταβάνι για φέτος. Πάμε για νέο ρεκόρ. Να έχετε δίκιο, αν και είναι ακόμα νωρίς, η σεζόν δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ακόμα, αλλά αν συγκρίνουμε με το 2021, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Το ταμείο, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση θα το κάνουμε τέλος Οκτώβρη. Μάλιστα. Μέχρι τώρα πάντως πάμε πολύ καλά και θα περάσουμε τις 45.000 που είπατε πολύ σωστά, ναι, γιατί έχουμε ακόμα 2 μέρες. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να πιάσουμε και τις 50.000. Σε ημερήσια βάση, λοιπόν, 2.000 περίπου επισκέπτες, εισιτήρια. Ναι, μέσω όρο, ναι, πάνω κάτω, ναι, ναι. 2.000 εισιτήρια περίπου. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε γύρω στα 1.200 άτομα. Σήμερα. Μάλιστα. Ποιες εθνικότητες, ναι, από τα στοιχεία που έχετε. Ότι έχει, να σκεφτείτε ότι έχει, να σας πω κάτι, για να σκεφτείτε πόσο κόσμο έχει αυτό το μήνα, για πρώτη φορά δηλαδή, αναγκαστήκαμε με ευχαρίστηση βέβαια να ανοίξουμε τη μέρα του Πάσχα, που είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ναι, και επειδή είχαμε κρουαζιέρα έπρεπε να εξυπηρετήσουμε και ευτυχώς στα γρήγορα τα ανακλαστικά του Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μας και στους αρχαιοφύλακες φυσικά, ανοίξαμε 3 ώρες για να μπει κρουαζιέρα τη μέρα του Πάσχα το πρωί. Γύρω μάλιστα στα 800 άτομα. Στο μέτωπο, ναι, κύριε Παπαδάκη, στο μέτωπο της στελέχωσης εκεί στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν κενά. Έχουμε πάρει αρχαιοφύλακες εποχικούς. Δεν υπάρχουν κενά. Υπάρχει όμως το αιώνιο πρόβλημα, το οποίο δεν θα κουραστώ να το λέω, όσον αφορά την προσβασιμότητα στη Γνωσό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στην αναμονή των επισκεπτών, να προσθέσω εγώ, στην Κρήτη. Και στην αναμονή των επισκεπτών, οι οποίοι περιμένουν, σχηματίζουν ουρές εκατοντάδων μέτρων. Η αλήθεια είναι κάθε καλοκαίρι διακόπτεται σε πολλές περιπτώσεις και η κυκλοφορία. Φαντάζομαι εκεί αναφέρεστε και ίσως θα πρέπει να βρεθεί και μία λύση. Αναφέρομαι στην πρόσβαση από το μεγάλο πάρκινγκ που σταματάει το λεωφορείο, ναι, μέχρι να έρθουν οι τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Στα ταμεία. Διότι κυριολεκτικά μπαίνουν στον δρόμο, στην άσφαλτο. Σωστά. Είναι στενό το πεζοδρόμιο. Υπάρχει μια στάση, όπως ξέρετε, εκεί. Βέβαια. Και κυριολεκτικά κατεβαίνουν στον δρόμο για να έρθουν εδώ. Και μέσα στη ζέστη, φανταστείτε τον δεν Αύγουστο. Ξέρω με τι τρόπο, ξέρετε, αυτό κάποτε πρέπει να φτιαχτεί. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια πρόταση. Έχει καταθεθεί κάποια αφορά πρόταση. Τι να σας πω, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ
οφείλω να το επισημαίνω κάθε φορά, δεν θα κουραστώ σας να το λέω. Φοβάμαι μήπως έχουμε κάποιο αγώμη γέννητο, κάποιο ατύχημα κάποια στιγμή. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την ανθρώπινη ουρά που σχηματίζεται εδώ στα ταμεία, αυτό είναι και μια ευχάριστη εικόνα. Εγώ ας πούμε έχω πάει ας πούμε στην Πίζα για ένα κτίριο που γέρνει και περίμενα πάνω από μισή ώρα για να το δω. Καλά. Πόσο μάλλον εδώ. Συμφωνούμε. Δεν ξέρω βέβαια ποιες οι προϋποθέσεις για να υπάρχει και ένα στέγαστρο. Δεν ξέρω βέβαια, πρέπει να ανάψει το πράσινο φως. Το στέγαστρο υπάρχει. Υπάρχουν, η Καλαμωτή υπάρχει. Στο δρόμο η Καλαμωτή πάνω στην... Δρόμο. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο σημείο αναφέρεστε. Το πρόβλημα σας λέω είναι αυτό. Από το πάρκινγκ για να έρθουν στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Διότι κατεβαίνουν μαζεμένοι, μπαίνουν στο δρόμο, δεν μπορούν να περάσουν απάνω στο πεζοδρόμιο, είναι μικρό και αναγκάζουν και κατεβαίνουν στην άσφαλτο. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Να σταθούμε στα θετικά. Το κλίμα είναι καλό. Η όρεξη των εργαζομένων βέβαια είναι δεδομένη. Και σίγουρα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι για άλλη μία φορά ο τουρισμός και η αρχαιολογική χώρη και η επισκεψιμότητα δίνουν όθηση και βοηθούν μεταξύ άλλων και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις μικρομεσαίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και άνθρωποι περιμένουν πώς και πώς δεκάδες οικογένειες να ζήσουν από την επίσκεψη στην Κνωσό. Σωστά, δουλεύουν πολύ κλάδι. Όταν υπάρχει κόσμος εδώ, δουλεύουν από την καφετέρια, από το βιβλιοπωλείο, από τα μαγαζιά έξω, τα ταξί, ξεναγεί πάνω απ' όλα. Έτσι. Τα πάντα. Λειτουργούν σωστά. Σας ρώτησα ποιες εθνικότητες αυτή τη στιγμή έχουν επισκεφθεί. Αν έχετε στοιχεία, αν έχετε κάποια εικόνα. Αυτό το τετράμινο. Πάντα είναι, ναι, Γερμανοί, Γάλλοι είναι μπροστά. Ναι. Και φυσικά λόγω του πολέμου δυστυχώς ούτε για δείγμα Ουκρανός ή Ρώσος, έτσι. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε, ειδικά για φέτος. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω. Σκεφτείτε να μην υπήρχε ο πόλεμος. Ναι, βέβαια, εννοείται. Εκεί στέκονται όλοι. Σκεφτείτε να μην υπήρχε ο πόλεμος, έτσι. Εκεί και η πανδημία, μην ξεχνάμε και την πανδημία, ε. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η πανδημία είναι εδώ ακόμα. Εννοείται. Πάνε να το ξεχάσουν ορισμένοι βέβαια, ναι. Αλλά η πανδημία είναι εδώ. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε πάντα ανοιχτός στο να τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Όποτε θέλετε. Καλή συνέχεια κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.